Πούτιν και Μετβέντεφ με γυναικεία εσόρουχα να καλοπίζουν ο ένας τον άλλον. Κάπως έτσι θέλησε να παρουσιάσει ο καλλιτέχνης τους δύο ισχυρούς άντρες Ρωσίας, κάνοντας τον Βλαντιμίρη να βγει από τα ρούχα του ή από τα εσώρουχα του αν προτιμάτε. Ο εν λόγω πίνακας που ήταν κομμάτι της έκθεσης με τίτλο «Οι ηγέτες σε γκαλερή της Αγίας Πετρούπολης» κατασχέθηκε από τη ρωσική αστυνομία. Η γκαλερή σφραγίστηκε και οι διοκτήτες που ζήτησαν εξηγήσεις πήραν την αόριστη απάντηση ότι ο σατυρικό πίνακα παραβιάζει την νομοθεσία. Μόνο που οι αστυνομικοί ξέχασαν να αναφέρουν ποιο νόμο συγκεκριμένα. Από του τοίχου τη ιδιωτική έκθεση ζωγραφική κατέβηκε και ένα έργο που παρουσίαζε τον επικεφαλή τη Ρωσική Ορθοδόξη Εκκλησία Πατριάρχη Κύριλο με το σώμα καλυμμένο με τα τουάζ. Καθώ και άλλου δύο πίνακε που σατήριζαν δύο βουλευτέ πρωτεργάτε στην ψήφιση του νομοσχεδίου κατά τη ομοφιλοφιλική προπαγάνδα. Μία ημέρα πριν, ένα άντρα φορώντας μάσκα του Πούτιν και στο Λιτζούντο έβαλε φωτιά σε φωτογραφία του μεγάλου εχθρού του Προέδρου Αλεξέη Ναβάλνη. Η τέχνη δεν λογοκρίνεται στη Ρωσία. μετατράπηκε δημοφιλή παραλία του Ισραήλ